Μετά το triple double της προηγούμενης εβδομάδας πάμε να παίξουμε με τη Utah. Ελπίζω να κάνουμε μια back to back νίκη. Δεν ξέρω αν το καταφέρει φέτος. Νομίζω κάτι έχω καταφέρει. Και ελπίζω σιγά σιγά να φτιάξουμε το ποσοστό μας. Ήταν καλό το προηγούμενο παιχνίδι. Κατάφερα με τα λεφτά που έβγαλα να φτάσω και over 69. Οπότε προχωράμε. Ο Γιούντο παίζει βασικό στη Γιούτα. Ο οποίος πήρε και τον τζάμπολ. Ο Γιούντο παίζει βασικό σέντερ. Ο Ντόναβαν Μίτσελ είναι το βασικό φίβος. Αχ, καλές, ωραία άμυνα. Παίρνει και το rebound. Δίνει στο Χάρντον, ο οποίος μένει μόνος του για τρεις και πάει κατευθείαν να το σουτάρει. Καλές, Χόντε. Δεν καταφέρει να πάρει το rebound από τον φίβος. Μέσα από αυτό βγήκε μια καλή γρήγορη επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε άμεσα με το ξαναρκάρι του Σούπι Χάρντον, το οποίο όμως το στόχησε. Όχι! Ωραία, βγήκε πάντως και αυτή η άμυνα. Δεύτερη καλή άμυνα από τον Γκαρέτσο. Δυσκολεύει τις επιθέσεις των τριθέμινων. Όχι, Γκαρέτσος, βρίσκεται λίγο τόσο καλά, θέλει αριστερό, χουκ και ευστοχή. Κοντεύω να φτάσω 1,000,000 fans, έτσι, εγώ νομίζω γύρω στους 800,000. Ω, ό,τι έβαλε, ό,τι έβαλε ο αλήτης, υποπίεση, 2-2 το σκορ. Καρέσω στη γωνία μόνος του, σουτάρει, 3, μέσα κι αυτό. Δυναμικό ξεκίνημα με 5 συνεχόμενους πόντους. Προφανώς το αρχίδιο superstar βολεύει περισσότερο με τον παίχτη που έχει εδώ 69. Ωραίος ο Favors. Ξέρω, έχει φάει 5, έχει βάλει 4 όμως μέχρι τώρα. Καρέτσος Favors 5-4. Όχι, κακή πάσα. Κακή γερόδα. Άλλαξε η γωνία του αμυντικού. Είναι το πρώτο. Οι 7 πόντοι πρώτη της ομάδας είναι από τον Γκαρέτσο, όλες οι επιθέσεις είναι από τον Μίτσο. Όχι, δεν είναι όλες, έχει κάνει και μια επιθέση ο Χάρντεν. Αλλά έχει γίνει... Βγαίνει μπροστά, δεν τα καταφέρνει, σηκώνεται στην άμυνα. Ευστοχή πάλι ο Φίβος. Και για το κλέψιμο, πρόλαβε να γυρίσει και να μηνθεί πάνω στο σούτ, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Μιτσάρας. Παίρνει την μπάλα. Δεν τα καταφέρνει. Επιστρέφει μπάλα στον Πολ, πάνε για διπλά σκρίν εκεί. Μόνος του ο Άντονι είναι. Τρεις. Η πρώτη assist. Μοιράζει μπάλα στην περιφέρεια με Τσαράς και όταν τα βάζουνε ανοίγει και η άμυνα για τον ίδιο. Δεν μπορούν να πιέσουν πάρα πολύ. Έλα ρε φίλε, δεν είναι 10-10. Ντέρμπι στα πρώτα 3 λεπτά, υψηλότατο σκορ. Εύστοχες οι δύο ομάδες με πολλές επιθέσεις από κοντά. Έλα! He said we have to avoid mental lapses because they ωραία! Είχανε τον νου τους στον Γκαρέτσο και στον Μπολ και ξεχάσανε τον Καπέλα εκεί πέρα. Τσάρα μου! Big Mitche! Είναι Big πάλι. Με το προηγούμενο παιχνίδι.
You know, it'll be interesting to see any type of adjustments as well, because with the type of effort they're going to exert, they're going to. Yudo τρώει την τάπα από τον Μίτσο. Πέντε θα κάνει μόνο favors. Τον βγάζει εκτός. Όχι, δεν τα καταφέρνει. Ρε, πούστη μου. Καλή πρώτη άμυνα, κακή δεύτερη άμυνα. Μίτσος, όχι, άστοχος. Βιαστικός αυτή την επίθεση. Mitchell against Harden. 13 feet away, and it's Mitchell missing. That's giving him too much space. Θέλει τον Harden στο συνδυασμό. Ωραία άμυνα, ωραίο screen. Συμμαρκαρίστηκε ο Harden, ήταν πολύ σημαντικό. Hexum kicks to Favors. Φίγος είχε πάλι πούσους, 10 πόντους, σίγουρα. Anthony against Crowder. Five to shoot. Έλα γάμο το κερατό μου. Βγήκα εκεί πέρα για να πάει για το κλείψιμο. Δεν κατάφερα να το ολοκληρώσω. Πάλι ο Φρίβερ σκόραρε. Μακρινό σου ήταν το Μίτσο. Άσπρο. Δεν το έχει. Mitchell against Harden. And he's fouled pretty hard on that shot, but he's got the chance to pick up the points at the line. It's going to be on James Harden. And Greg, right out of the gate, Donovan Mitchell seemed like a veteran more than a rookie. I mean, his professionalism was the first thing that people noticed about Mitchell. Father played minor league baseball, knows what it takes to succeed. Τίποτα από τον Harden, ο οποίος είχε μπει και αυτός μέσα στο μάτς. Μου ήρθε μήνυμα στο κινητό και έχασα την άμυνα. Έρε, πούστη μου. Αυτά είναι. Όχι, όχι ρε. Δεύτερο λάθος. Και ένα γρήγορο. 4-0. Και ξανά το προβάδισμα για τρεις πρώτη φορά. Για την Γιούτα το σκορ είναι πολύ ψηλό και οι δύο ομάδες σκοράρουν κατάπαυστα. Πάει για το άλλο ο Μίτσο στην πλάτη του Favors και τα καταφέρνει με τη φοβερή πάσα του Πολ. Last game for Houston, they picked up the win against Minnesota. And Chris Paul picks up the foul. That's his first foul. And the Jazz making a change here. Cephalosius checked in. And also for Houston. Nene is checked in. Favors πήγε 4 και Crowder πήγε. Συνδέντρο, Crowder πήγε στο 4. Cephalosius αμέσως έχουν ξεκινήσει οι αλλαγές για τις δύο ομάδες. Τονάζει. Το έχει αφήνει αυτό το τίποτα, δεν το ξέρω. Mitchell outside. Ωραία! Όχι ρε! Συνδυασμός για τον Harden, σκόρτε για 3! Όχι! Παίρνει το επιθετικό ριμπάνω όμως ο Μίτσος! Ναι! Ανάμεσα σε όλους! Χώθηκε, πρόλαβε και έτρεξε! Και το πήρε ξανά το προβάδισμα! Για το Houston! Ο Μιτσάρας έχει ήδη 11 πόντους, 3 rebound! Δεν ξεχνάμε την τάπα! Το μπιφτέκι! Είναι το Favors, τι κάνει αυτός δε. Είναι 14 πόντους έτσι. Το πρώτο του σούτ, το πρώτο σούτ αστόχησε μόνο. Όχι, δεν πέρασε η πάσα. Δίνει ψηλή πάσα, αλλά δεν κατάφερε. Cephalosius finds Crowder. And the foul on Carmelo Anthony. That's his first foul. So Utah going with the 22. Oh, με βγάζει έξω. 43-41. Δεν άλλαξα πολλά πράγματα. Πόντο-πόντο το παιχνίδι ακόμα. And we're now a little over 2.5 minutes in the second quarter. And it's out of bounds. Last touch by Mitchell. Ήταν deflection. Μακρινό τρίποντο τον Μιτσάρα. Μέσα! 14 πόντους ο Μίτσος.
Harden and Gordon, the guard tandem. Clint Capella is out there with AI. And it's Anthony. Τάπα! Το στιγμή το σε γάμο την τρέλα μου. Πού γρήγορα πάσα. Ξεχάσανε το πέρα την ακέτα ανοιχτή. Έξτα αυτό σου 16 πόντους με 2 στα 2 τρίποτα, 2 λάθη. 3 ριμπάουν, 1 ασίστ, 1 τάπα με τον Μίτσο. Still looking for his first bucket in this one. Άλλαξε. Άλλαξε γάμο το. Όχι. Here's Favors. Το κατάφερα, δεν τα πω αυτή τη φορά. Στεριά, αλλά. Ω, τι έκανε ο τρελός. Τι έκανε ο τρελός. Φοβερό να έκανε παιχνίδι. Στην πρώτη φάση, κάθε πρώτη φάση εφηβιασμού, η ομάδα φεύγει γρήγορα και σουτάρει χωρίς να χάσει χρόνο. Και όταν είναι εύστοχη, κάτι γίνεται. Here's Exum. Here's Favors. Ε, πούστη μου γάμο την τρέλα μου. Κοίτα πώς το κάνει, έτσι. Έχει ωραίο... Ας κάνω το... Ω, Μίτσο! Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, posterizer. Με την assist. Είδε πάλι τρύπα στην άμυνα. Στο κέντρο της ρακέτας. Ο Μίτσος και κάρφωσε δυναμικά. Πάει για το κλέψιμο, δεν το ολοκληρώνει. Αλλά... Έκανα deflection εκεί πέρα. Μπράβο! Βγήκε η άμυνα. Φεύγει για τον Gordon, ο οποίος σηκώνεται για 3. Ευστοχή! Και γρήγορα γρήγορα φτάνει στο συν 11 το Houston. Με assist του Μιτσάρα. Ο οποίος μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα και να δώσει την μπάσα στον ελεύθερο παίχτη την κατάλληλη στιγμή. Με την άμυνα πρέπει να... Ένα, δεν μπορεί να τα πάρεις όλα τώρα, δεν τρελαθώ. Έφυγε ο Μιτσάρας. Μόνο στον Gordon έξω! Ναι! Και άλλη assist! Όπω μαλάκα τι κάνω. Κολλήσανε εκεί κάτω, ξεχάσανε τον Gordon. Μαζευτήκαν όλοι μέσα γιατί πήγα εγώ προς τα μέσα. Ξεχάσανε τον Gordon έξω, μόνος του. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. 59-45. Πολύ ψηλό σκορ. Πάρα πολύ ψηλό σκορ είναι η αλήθεια. Θα μας σταματήσω λίγο για τον Favors. Καλά. Mitchell against Gordon. Συνδυά για τη βοήθεια. Μακά να τον παίχνουν. Μόνο 8 πόντους έχει προς τον παρόν ο Donovan Mitchell. Θα έχουν πιάσει αρκετά καλά οι παίχτες του Houston. Houston moving it around. Here's Anthony, and that one's clearly a foul against the whistle. And two shots coming up. It's going to be a foul. We're seeing the game evolve so often. The players are playing for the ball. I'm sure the guys that are changing the game. Είναι η αλήθεια. Timeout από the Jazz από τη Utah. Utah! Φοβερό επιθετικό παιχνίδι από το Houston. Ένα ακόμα. Είναι ένα κλικ σε διαφορά στο επίπεδο δυσκολίας και τι γίνεται έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα μου φαίνεται εύκολο. I think at the end of his career, his teammate, Kevin Durant, may be the best offensive player that's entered the NBA. He has that type of skill set because of his height, because of his shooting, his passing, and dribbling, and he plays on a team with some really passing pieces. Είναι 10. So I get excited when I think about those guys. Έχω βάλει ήδη 10 παραπάνω τρίποντα. Είναι δυνατόν. Έλα! Όχι! Being able to draw the fouls that he draws as well on that fast break. Good example. Είχα πάει και καλύτερο σε το λιμπάν, αλλά το έβαλε μέσα ο Φίλτα τόσο. Άντωνιο Καρμέλος! Το ξεχάσαμε το βίντεο. Είναι κακή για πω... Μα να κάνει μια φορά από καλά φινε. Ελληνίτατη άμυνα, έτσι. Δικό σου, κάνε Άντωνι! Μέσα! Όλα μέσα. Εντάξει, μα αρχίσουμε και πάσουμε τα τρίποντα έτσι σαν το Golden State. Γινόμαστε σοβαρή ομάδα. Όπως πρέπει. Exum kicks the favors. Pass
to Mitchell. Όχι, τον ήρθαμε στο σημάδι του κεντρικού, ήταν ακόμα μαλακία. Έχει φτάσει 20 πόντους αυτός, έτσι βέβαια. Το θεωρώ δύσκολο να χάσουμε από τον Favors, αλλά... Κοίτα άμυνα που παίζει ο άλλος, έτσι πόσο κοντά. Α, βολές. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έλα ρε Μίτσο. And you know something I remember from their last game was how good he was at the line. And it's Exum with the ball who will bring it up for the Utah Jams. On the sideline, let's catch up with Hall of Famer David Aldridge. Κλέβει ο Μίτσος, βγήκε μπροστά μας αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να κατεβάσει και την υποπίεση. Ωραία ο συνδυασμός από τον Χάρντεν. Έστρα από την καλή άμυνα του Μιτσάρα. Μια φορά στο 14. Έστρα μετά από το τέλος του ημιχρόνου. Έστρα μπροστά, αφού δεν μπορούμε να μακάρουμε από την μπάλα του Καλά. Thank you. Here's Exum. James Harden picking up that last basket. He got pretty much a free run to the hoop right there. They might just count those as automatic points. Up top, Capella. Έλα, έλα, μπράβο, έλα, μπράβο. Με ξεχάσανε, τους πέρασαν κι άλλο αλλίου. Θέλει να μπει μέσα αυτός, δεν μπορεί αλλιώς. Shot from the low block and again it's missed. Μας κάνει κάνει. Είσαι δεν στα 14 να σούτ έτσι. Μια τάπα το κάνει, χάσει το πρώτο σούτ. AI passes to Anthony. Oh, good with the triple. Utah's gone one of them. Δεν πειράζει η ομάδα. Ω! Άμυνα πάλι εκεί εδώ πέρα. Φοβερός ο συνδυασμός από το πουθενά. They are just killing them on the interior. Now, here's a young. Έλα! Άργησε, ε! Back to Anthony. He feeds it to AI. Έλα πίσω, πίσω, πίσω! Γαμώ ότι δεν προλάβα. Να κάνω την πάσα, τρίτο λάθος. Ου, κάτσε να πάω στον παιχνίδι. Feeds the favors. Γαμίσεις προσπίσεις, ρε φίλε. Crowder kicks the favors. Α! Δεν μπορώ να τα... Κοίτα, κοίτα, κοίτα! Μαλάκα μου, ποιο παίζει, ποιος είναι αυτός, ο Λαδί. Έλεος. Μην σκίσεις την άμυνα. Πραγματικά. Μειώσαν στους 8 έτσι. Το Favors να κάνει πάρτι μέσα στη ρακέτα. Να το καλέξουν. Το ημίχρονο 75 πόντι στην επίθεση. Πολύ ψηλό σκόρα και 68 στην άμυνα. Πολύ ψηλό. Πολύ κακή άμυνα για ακόμα μια φορά. Αλλά κερδίζουμε μέσω της επίθεσης μέχρι τώρα. 21 πόντι, 4 λεπτά, 4 ασίστ και 3 λάθη. Συν 5 όπως το ημίχρονο. Εντάξει, James Harden, μάλιστα. Okay, προφανώς. Για πάμε δεύτερο ημίχρονο να δούμε τι έχουμε να μας δείξει το παιχνίδι. And I'll tell you, his work on the blocks in that first half, really impressive. So yeah, especially how he established great position and showing some nice footwork. Harden συνεχίζει ακάθεκτος στο σύμβαλι. Μια φορά πάλι στους 10, 98-68. That's the group starting the second half for Quinn Snyder. Down low, and it's Mitchell with the jam. Magical. And maybe that'll trigger them. Impossible not to get pumped up after that. Well, you can see the immediate reaction of the guys on the bench. They are pumped up. And that unleashed chaos replay presented by... Bravo, Mitchell Moon! Bravo, Mitchell Moon! In your fucking face, πήρα την μπάλα πάνω στην περιστροφή. Με χάσω favors. Κάρφωσαμε γρήγορα με το δεξί. Κοίτα εδώ ρε μαλακά. Κακή άμυνα εδώ τώρα, εντάξει. Αλλά έχει και αυτούς 24 πόντους. Δεν το είχα πάρει μπάντα, αλλά το είπα, δεν πειράζει. Ασίστη ήταν αυτή. Good on all three attempts so far in the second half. Here's Favors.
Φτυχώς έχει στο διάδρομο καπέλε εκεί πέρα, γιατί δώσαμε ένα καλάθι ακόμα για τον Favors. Μπράβο! Από πίσω ο Harden βρήκε την ευκαιρία και έκλεψε την μπάλα, να τον μιλήσει στον ενδιασμό. Σουτάρει αντί να τελειώσει τη φάση αλλιώς. Έλεγα πότε βγήκε στο δεύτερο τρίτο. Όλα ρε, Paul Foul. Τέταρτο! Να τον βγάλει. Πολύ νωρίς θες ένα φάουλ από τον Paul. Κάτσε δεν έχει φάουλ σήμερα. Άντε για τρεις στο Paul. Την πάμε πάει την άλλη με για η μπάλα. Καπέλα, Paul! After 1 year, he returned home. But he continues to pursue perfection in his craft today. Πάσα πάλι στον Καρέτσο, ο οποίος βρήκε το κενό στο κέντρο της ρακέτας, πήδηξε στον αέρα, την έπιασε πολύ ψηλά και κάφος και ακόμα μια φορά δυνατά με τα δύο χέρια χρησιμοποιώντας την αρτικότητά του. Ωπ, μόνος αυτός. Έλα μωρέ. Εντάξει, μέχρι τώρα είπαμε, παίζουμε με τέτοιο, έτσι. Παίζουμε με το... Όχι. Μην το γίναμε. Δύο στα δύο τρίποντα, μια στα δύο σεξ, έτσι. Από τους 12. Τον μόνος σου. Άμα θα μείνουν τα τρίποντα, θα έχουμε πρόβλημα. Φαντάζομαι και κερδίζουμε με μόλις 6 πόντους και έχουν οι άλλοι πόσο περισσότερα τρίποντα από εμάς. Έχουν εμείς πόσο περισσότερα τρίποντα από αυτούς, έτσι. Λοιπόν, είναι μόλις 6. Right around 3 minutes into the second half. Outside favors. And you can sense things now starting to tighten up. Their offense has become unstoppable. They needed it. The game was threatening to get out of hand until they finally kicked into gear. Μίτσο, μην το χάσεις. Έλα ρε Μίτσο τώρα. Έφαγε την προσπίση, ο άλλος μόνος το έκανε. Guys, a potent offense right now. You know what, guys, and they're playing with a certain amount of assuredness in their game. Έλα ρε τώρα, που τον άφησε και έπαιξε πλάτη του. Ντάντε, έξω, 10 assist. They didn't have much of a problem getting the ball into the post that time. There's the dish to Harden. Back to AI. Πάλι όμως κινήθηκα ωραία χωρίς την μπάλα. Πολύ σημαντικό για να τεσσάρει να κινείται ωραία χωρίς την μπάλα. Να μην χρειάζεται να παλέψει πάρα πολύ για να πάρει καλή θέση. Για σπροξήματα και τέτοια. Ρε το rebound, γαμώ την τρέλα μου! And it's Harden with the ball for Houston. They've led by as many as 14 points. Anthony, μπράβο μου. Ω, μετά πως είναι. Ω το μπούστι. Ω το μπούστι, πως με πρόλαβε. Μαρκάρτερ, μην βρεθούμε πίσω στο σκόρε. Ω, ρε μαλακα, χάνουμε. Κοίτα εδώ να δεις. Πολύ πολύ γρήγορα, εδώ 12 πόντι γίνανε μείον ένα. Harden finds Capella. And here's AI. Προσποίηση και σε μαρκάρες που ήταν αυτό, ωραία. Μπήκε στις 12 αλλαγές του σκορ σε μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει 14 σκόντι και γαδίζουν τώρα μόλις με έναν, έτσι. Έλα, είναι και το takeover το δικό μου. On fire. Outside Crowder. Όχι, όχι. Έλα μωρέ! Εγώ φταίω, την τράπη η μπάλα. Καλή άμυνα πάλι. Έλα ρε πούστη μου! Χάθηκε τζάμπο και το take over μου. Πάλι. That'll be his second foul of the game. Tabo Cephalosha has checked in for Utah. Gordon's checked in for Houston. Έλα! Ω, το μπούστι! Πώς την έκοψε αυτή να είναι.
Robinson passes to Cephalosha. Mitchell against Harden. Last game he was just as dominant. Defensively, and as the opposing team, you better adjust your scheme accordingly. Chris, when you played against a team that you had played on before, did you feel any extra motivation to do well against them? Always. They always got the business. Whether it was I left Golden State and went to Washington, had to get them a triple-double in 40 there. Whether it was after I left Washington, had to come back and get them a triple-double. And beat them back. Oh, yeah, it's a lot of motivation. You definitely want to make sure you give your team. Καλό φάουλ ήταν αυτό, αλλά έχουμε κολλήσει στην επίθεση για άλλοι που σκοράρουν και αυξάνουν τη διαφορά και να δεις τώρα. Έφυγες, Harden, δικιά σου μπάλα. Μην το χάσεις. Μπράβο ρε James, μπράβο ρε James. Ωραία ήταν αυτό. Νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι θα βάλω να σε δεκάλι το χάλο γυρίσει, γιατί and it's AI with the rebound. AI's got six rebounds here tonight. Dishes it to Nene. Paul kicks. Bravo, Mitch. Τι τρία δευτερόλεπτα, ρε μαλάκα. Έλα τώρα. Να 106-101 πέρασε μπροστά το Χιούστον. Μπράβο. Δεν σηκώθηκε πριν βρέθηκε και από κάτω και άμα την τρέλα μου γαμώ. Άντε βάλα τις βόλες, Green. Με το ωραίο κοτσιδάκι. Τελευταίο quarter. Λοιπόν, έλεγα ότι μάλλον στο επόμενο μάτς θα γυρίσω σε 10 λεπτά τα παιχνίδια. Γιατί το σκορ είναι πάρα πολύ ψηλό, είναι αφύσικα υψηλότερο. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Για να μην βγαίνουν και πολύ μεγάλα τα βίντεο κιόλας, τόσο άλλο γιατί είχε αρχίσει να παίζει περισσότερο καρέτσος και αρχίσει και βγαίνουν 45 λεπτά τα βίντεο, οπότε Καβάνο παίζει στη σάλη τώρα, πρώτη φορά. Μπράβο, Μίσο! Πω από πάσα που βγάλω στον Άντων, ο οποίος χάσει την μπάλα μόνος του όμως. Άρα, ήταν ωραία πάσα. Ο Βίρξ παίζει με μαγικούς ή είναι έξω με το έξω. Τι είχε τίποτα αυτός. Another miss by Utah. Rocket shooting 64%. Beautiful all-around play by this. Woo, Mitchell! Oh, here. AI can't hit. Highlight. Just one last throw. The way just. The one with the middle of the pitch to fail. Oh, to finish that alley-oop still though. Still should have went for. 106-104. Derbaki μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Three pointers just continue to flow. Capella, the best to AI. Έλα τώρα! Κάβανο has got the game tied up here for the μεγαλύτερο διαφορά. Their next game is at the American Airlines Center in Dallas for a game with the Mavericks. That'll be the last game of their very short three-game road tour. On the wing, Green. Ωραία πέρασα από μέσα. Μπράβο, Μίτσο. Μπράβο, Μίτσο. Ωραίο κάρφο να είναι σε δύο παίκτες κοσπίσει από τα αριστερά. Φεύγει, σηκώνει και ο Γιούντο, αλλά δεν μπορεί να κόψει το αριστερό κάρφο μα. Passes it
to Kavanaugh. Makes the bucket. Now he's got 5 field goals, 5-for-8 in the game. He's been so dependable in this game, taking nothing but good shots. Capella, the pass to AI. Έλα πίσω ρε, μόνος του είναι αυτός. Πόση ώρα παλεύω, μπράβο, μπράβο ρε Μίτσο, μπράβο ρε Μίτσο που βλέπεις ξεμαρκάρεις του, μπράβο ρε Μίτσο. Μου έρχονται δηλαδή τίμη εκεί πέρα από κάτω, οπότε βρίσκω την ευκαιρία να δώσω την μπάσα στην ξεμαρκάρεις το παίξι. Άμα έχεις από σωστή γωνία κιόλας. Πολύ σε λίγο επίθεση, αυτά εδώ όλοι τα μένουν. Για να προσέξω αυτά τα λεφτά, αυτά τα λεφτά. Ωραία άμυνα. Κοίτσο, γιατί έπαιζε μόνο σου. The game has been very close in a lot of areas, but Green δίνουν διαφορά πάλι στο σύν 4 για το Houston, το οποίο δεν το παρατάει. Part of this falls in the defense. I mean, you know he's hot. You'd like to force someone else to shoot the basketball. The pass to Kavanaugh. Bravo, Micho. With the rebound. AI's got rebound number 8 here tonight in the game. Μπαίνει και ο Πολ μέσα για τα τελευταία 6,5 λεπτά προφανώς. Παρόλο που είναι προηγούμενο με φάουλ. Κανείς. Είναι ελευθερός, αυτός δεν έχει. Όχι ρε, στο τέλος του χρόνου ρε μαλάκα το κερατό μου. Άρε Γιούντο. I mean, essential qualities to have late in a close game. Pass to Ennis. Lob pass to Capella. Ωραία πάσα. Το του Καπέλα. Αλλιούπ χωρίς κάρφωμα, αλλά μπήκε μέσα η μπάλα. Θα πάμε διαφορά στους 4 πόντους. Ο Μίτσος παλεύει με νύχη και με δόντια εκεί πέρα. Τρελό ξύλο πέφτει, προσπαθεί με τα screen εκεί πέρα. Προσπαθούν να ξεμαρκάρουν τους favors. Πάλι την έβαλε στην λάπη. Λοιπόν, κοίτα κύριε. That win you ball game. Rockets have gotten just under 45% of their attempts to drop in the fourth. 4 of 9. Passes to Ennis. Anthony in the corner to the wing right side. Το βάλε, το βάλε, μπράβο ρε! Ρε πούστη μου, έμεινα στην επίθεση, ξεχάστηκα. Now here's Ennis, covered by Mitchell. To the inside. Oh, δεν πέρασε η πάσα. Έλα χάμω την τρέλα μου στο τέλος τώρα, έλα τώρα. Όχι! Τη σώσαμε. Μπράβο, όχι. Βγήκε. Έλα ρε Πολ! Ω, γαμούφηκε εμένα η μπάλα. Μάκα ρε τώρα. Ήρεμα. Όλε! Incredible timing on that alley-oop. He absolutely hammered it down. For Utah, they've got a pretty good rhythm going offensively. Δώσε την μπάλα, ξεμαρκαρίστηκα, μπήκα μέσα, ξαναπήδα και κάπωσα. Mitchell, this is Duoneal. Anthony on the double team. Down low. Α, τάπα ρε! Το rebound και άλλη τάπα! Όχι, το βάλε ρε! Κοίτα εκεί το boosty. 30 πόντους έχει φαθάσει ο Favors, έτσι. Come on the interior. This is just smash mouth physical basketball, guys. Έλα. O'Neal against Anthony. Now here's Paul. He's guarded closely. Πάλι! Όχι, δεν την έπιασα. Μπράβο ρε Καπέλα, μην το χάσεις. Μπράβο ρε Καπέλα, γιατί δεν την έπιασα στο αλλιού πριν. 122-121. Πόντο πάει το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Δεν έχω καταφέρει να σταματήσω τον Favors σε κανένα επίπεδο. Έχει φάει κάτι τάπες. Έχω φάει και εγώ κάτι τάπες. Here is Favors. Capella covering. Μίτσελ outside. Shot clock at 5.
Όχι ρε μάλακα, ξεχάστηκε μόνος του αυτός, πώς έγινε αυτός. That's just an attack mindset. I love it. Game on the line. He's our competing guy. Ωραία πάσα στον Ρένις. Μην το χάσει, Ρένις. Μπράβο, Ρένις. Μπράβο, Ρένις. Δέκατη ασίστ του Μίτσου. Έλα. Πάμε στον Πόντο. Ακόμα 2,5 λεπτά μείνανε. Να μείνω μέσα. 4 δευτερόλεπτα. Μπράβο ρε! Για να δούμε αν θα το κερδίσουμε αυτό το μάτς. Θα κάνουμε 3 στις σειρά νίκες. Θα κερδίσει το σκάου, δεν το είδατε. Κέρδισα το στο προηγούμενο μάτς. Oh, πάλι player of the game, Μιτσάρας. Big Μίτσος φίλε, Big Μίτσος. Player of the game, με καρφώματα, τρίποντα, τάπες, assist. Δύο rebound μακριά από το triple double. There wasn't anything he couldn't do on that court tonight. And Utah making a change here. Crowder's checked in. Ένα rebound για αυτό το rebound. Let's catch up with our sideline reporter David Alder. Ποιάς πόλη. Όπως πρέπει. Όχι ρε, τι έκανε. Ου, το πιάσε. Το πιάσε και το βάλε. Μπράβο ρε καπελά. He told them you've got to stop biting on the shot fake. Stop gambling for steals. That's giving them easy points at the line. Μια φορά πέντε στους πέντε. Λεπτό. Πριν το τέλος. Μίτσε, πες καλή άμυνα ο Χάρντεν. Δεν τον αφήνει να βρει το χώρο του. Ωραία άμυνα, τον έβγαλε έξω το τέλος. Κοίτα που είναι. Αχ, δεν πήγε αυτό το ριμπάνο, να δούμε σήμερα το πήγαμε. Μπορούμε να κερδίσουμε. Έλα. Μπράβο Μίτσο μου! Το χάσαμε. Τρελή τάπα από τον Καπέλα στον Μίτσελ, κυρίες και κύριοι. Πόπο πάσα που βγάλα, πόπο πάσα που βγάλα, δεν τον προσπίσω, χάσα όμως ο άλλος. Θα μου ευκαιρία να το τελειώσουμε, ρε, πούστη μου. Can they get it? And two free throws coming up, unable to get that one to go with all the contact. It's going to be on James Harden. Μέσα η πρώτη, στους τέσσερις διαφορά. Μέσα και η δεύτερη, στους τρεις διαφορά, 42,6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Πάει για ένα ακόμα. Guys are not going to be in any rush on this possession. Not with the lead. Now's the time to burn some clock. Τι εντάξει τώρα, αυτή ήταν μαλακισμένη άμυνα, το ξέρω ότι θα γίνει αυτό έτσι. Γιατί ένα assist του Εύρη Στάρτερ τον γιορτή. Ωραίος ο Μίτσος. Κι άλλη assist. Ένα rebound του Double, για ένα rebound. 30 δευτερόλεπτα τώρα θα κάνει back to back του Double. 130-125. Έχω βάλει σαφώς λιγότερο στο πόδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, 1.75 στο πρώτο ημίχρονο, έβαλα στο δεύτερο, πόσους, 55, πιο φυσιολογικό. Και τι πάει για τα πιθανή. Udo kicks to Exum. To the inside. Έτσι έτσι να γίνει, μην τους να αλλάξουμε. They can breathe easy now, thanks to those free throws. They won't have to sweat this one out. And Favors kicks to Mitchell. And a bit of a battle. Double. The official signal. Τελείωσε, τελείωσε, κέρδισα πάλι. Α, παιδιά μου. Μπράβο, ομάδα.
Είναι σαν κλέβο που το έχω βάλει στο Superstar Games στο Hall of Fame. So it's the Rockets now. Udo, the pass to X in the corner, Crowder with it. Έλα, μου πήρες την ευκαιρία να πάρω το rebound, ρε μαλάκα. Αν το διάλο, reality. Να κάνω το τριπλά μπλέστο το δεύτερο δευτερόλεπτο. Τέλος πάντων, 132-127. Νίκη με 5 πόντους διαφορά για την ομάδα. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό match. Μέχρι το κάτω, σαν ένα ακόμα παιχνίδι καλός και player of the game. Χάσαμε το τριπλά για ένα. Λίγα οτύχη ακόμα, θα ξαναγυρίσουμε στο Superstar, στο Hall of Fame πολύ πολύ γρήγορα. Για να τα δούμε και αυτά. Σας χαιρετώ, τα λέμε την Παρασκευή πάλι με NBA. Για σκέφτον και όλα λογικά μπορούμε να κάνουμε όλα να είναι καλά και έχω και χρόνο και live. Αντί και.